Μαθηματικά 6 δημοτικού, κεφάλαιο 18, δυνάμεις του 10, τετράδιο εργασιών. Είδαμε σε προηγούμενο μάθημα το βιβλίο του μαθητή και μιλήσαμε για τις δυνάμεις του 10 και πού μας βοηθάνε στο να εκφράσουμε μεγάλους αριθμούς, πολλαπλάσια του 10, με σύντομο τρόπο. Τα εξηγήσαμε αυτά στο βιβλίο του μαθητή. Σε αυτό το μάθημα θα λύσουμε τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. Άσκηση πρώτη, υπολόγισε και γράψε τις πρώτες δυνάμεις του 10. 10 εις το τετράγωνο. Το υπολογίζουμε χωρίς να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Πολύ απλά. Γράφουμε το 1 και μετά κοιτάμε στο τετράγωνο, δηλαδή 2 μηδενικά, αφού λέει 10 στη δευτέρα, 2 μηδενικά και είναι το αποτέλεσμα έτοιμο 100. 10 στην τρίτη, γράφουμε το 1 και αφού είναι στην τρίτη 3 μηδενικά, το γινόμενο είναι 1000. 10 στην τετάρτη, 4 μηδενικά, 10.000. 10 στην πέμπτη, 1, όχι 10, 1 και 5 μηδενικά, 100.000. 10 στην έκτη, 1 και 6 μηδενικά, 1 εκατομμύριο και 10 στην εβδόμη, 1 και 7 μηδενικά. Δέκα εκατομμύρια. Άσκηση δεύτερη. Συμπλήρωσε τον πίνακα μετατρέποντας τους πολυψήφιους αριθμούς με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10. Έχουμε τον αριθμό 5 εκατομμύρια και θέλουμε να τον εκφράσουμε με δύναμη του 10. Γράφουμε 5 επί, γράφουμε το 1 και κοιτάμε πόσα μηδενικά έχει. Μάλλον το 10 γράφουμε, δυνάμεις του 10 είναι, και κοιτάμε πόσα μηδενικά έχει. 6 μηδενικά, 10 στην έκτη. 25 επί, γράφουμε το 10 και κοιτάμε τα μηδενικά. 7 μηδενικά, 10 στην 7η. 88 επί τον αριθμό εδώ πέρα, το 88 χωρίς τα μηδενικά, επί 10, τα μηδενικά είναι 3, 4, επί 10 στην τετάρτη, 17, επί, γράφουμε το 10, μετράμε μηδενικά, 6, 7, 10 στην 7η, 12, γράφουμε ό,τι βλέπουμε, αφαιρούμε τα μηδενικά και ό,τι μένει το γράφουμε κάτω, επί 10, 3 και 2, 5, επί 10 στην 5η. Ακόμα μπορούμε να το λύσουμε και διαφορετικά. Μετράμε εδώ μηδενικά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αλλά βάζουμε την υποδιαστολή λίγο πιο μέσα και αντί για 25 γράφουμε 2,5. Δεκαδικός αριθμός, 2,5, και αντί για 10 στην 7η, επί 10 στην 8η. Μία φορά το 10 θα γίνει 25 και άλλες 7 είναι το πάνω αποτέλεσμα. Και το 88 επί 10 στην τετάρτη μπορεί να γραφτεί 8,8 επί 10 στην 5η. Το 17 επί 20 στην 7η, 1,7 επί 20 στην 8η, και το 12, 1,2 επί 10 στην 6η. Υπάρχει και αυτή η λύση, αν θέλουμε. Άσκηση 3. Να γράψεις τους παρακάτω αριθμούς με όλα τα ψηφία, α με όλα τα ψηφία και β με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10. 11, 3 εκατομμύρια. 3. Το γράφουμε, βλέπουμε μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και 11 τρισεκατομμύρια.
Πόσο πιο εύκολα το γράψουμε με τις δυνάμεις του 10, μπορούμε να γράψουμε 11, αφού είναι 11 τρισεκατομμύρια, 11 επί 10, πόσα μηδενικά είναι, 3, 4, 12, 10 εις τη 12η, ή αν θέλουμε μπορούμε να το γράψουμε και 1,1 επί 10 στη 13η. Πήγαμε την υποδιαστολή μία θέση προς τα αριστερά, οπότε διαιρέσαμε με το 10 και έχουμε να πολλαπλασιάσουμε τώρα μία φορά παραπάνω και γίνεται επί 10 στη 13η. Εννιά εξάκης εκατομμύρια. Πώς θα το γράψουμε αυτόν τον αριθμό, πολύ μεγάλος. Πάμε από πίσω, από το τέλος προς την αρχή. Τρία μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, τετράκισεκατομμύρια, πεντάκισεκατομμύρια και έχουμε 9 εξάκισεκατομμύρια. Και για να το γράψουμε λοιπόν με δύναμη του 10, θα γράψουμε 9 επί 10 και πόσα μηδενικά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 εις την 21η. Και βλέπουμε πως ένας τεράστιος αριθμός, 9 εξάκης εκατομμύρια, γράφηκε πάρα πολύ σύντομα, 9 επί 10 στην 21η με τη βοήθεια των δυνάμεων του 10. 98 τετράκις εκατομμύρια. Πάλι για να μην μπερδευτούμε, ξεκινήσουμε από τις μονάδες. Χιλιάδες, τρία μηδενικά. Εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Και τώρα έχουμε 98 τετράκις εκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια, μετά πάμε τετράκις εκατομμύρια, πεντάκις εκατομμύρια, εξάκις εκατομμύρια. Είναι μεγάλη αριθμή και δεν έχουμε συνηθίσει να τους προφέρουμε. Το γράφουμε τώρα εδώ. Μπορούμε να γράψουμε ή 98 επί 10 και όλα τα μηδενικά, 3, 5, 15 εις τη 15η, ή μπορούμε να το γράψουμε αν θέλουμε αλλιώς 9,8 επί 10 στη 16η, αν θέλουμε να το κάνουμε δεκαδικό αριθμό, να πολλαπλασιάσουμε δεκαδικό με όλα τα άλλα, με τις δυνάμεις του 10. Άσκηση τέταρτη. Με υπολογιστή τσέπης θα δουλέψεις να ενώσεις κάθε αριθμό της δεξιάς στήλης που δείχνει κατά προσέγγιση τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα με την περιγραφή που του ταιριάζει στην αριστερή στήλη. Οι ώρες που κάνω μάθημα κάθε μέρα, 5 ώρες, σε δευτερόλεπτα βέβαια, ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου, 76 χρόνια, η διάρκεια του διαλύματος, δεκάλεπτο, η ηλικία μου, 12 χρονών, ένας νέος 24 ετών. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν θα κοιτάξουμε εδώ πέρα ποια είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος αριθμός. Να πάμε το β, να το ενώσουμε
με το 2,4 που είναι 2,4 επί 10 στην 9η, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου 76 χρόνια. Η επόμενη μεγάλη διάρκεια είναι το ε. Ένας νέος 24 ετών, και θα το ενώσουμε με το 7,4 επί 10 στην 8η. Μετά η μεγαλύτερη διάρκεια είναι η ηλικία μου 12 ετών. Το ενώνουμε με το 3,7 επί 10 στην 8η. Να μην καθόμαστε και κάνουμε υπολογισμούς. Φαίνεται. Μετά οι ώρες που κάνω διάλειμμα είναι μεγαλύτερος αριθμός. Οι ώρες που κάνω μάθημα 5 ώρες είναι μεγαλύτερος αριθμός από το διάλειμμα που είναι 10 λεπτό. Οι 5 ώρες λοιπόν, ποιος αριθμός από τους δύο είναι μεγαλύτερος? Το 1,8 επί 10 στην τετάρτη, και η πιο σύντομη διάρκεια του διαλύματος είναι ο πάνω αριθμός, 6 επί 10 στο τετράγωνο. Το βλέπουμε και εδώ στον πίνακα. Τώρα, αν θέλαμε να πάμε με τον υπολογιστή τσέπης, τι θα λέγαμε? 5 ώρες, 5 ώρες επί 60 λεπτά που έχει η ώρα, επί 60 δευτερόλεπτα, ίσον 18.000, και το υπολογίζουμε τώρα με δύναμη του 10, 1,8, 1, 2, 3, 4, επί 10 στην τετάρτη. Να το, όπως το βρήκαμε και με προσέγγιση. Ενώ ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου 76 χρόνια, θα πρέπει να πατήσουμε 76 χρόνια επί πόσες ημέρες? 365 μέρες επί 24 ώρες επί 60 λεπτά επί 60 δευτερόλεπτα, 2.396.736.736.736 και κατά προσέγγιση από ό,τι βλέπουμε είναι το 2,4 επί 10 στην 9η, και θα πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 φορές πίσω, θα γίνει 2,4 επί 10 στην 9η. Και κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι το α, αυτό είναι το β, το γ. Η διάρκεια του διαλύματος, δεκάλεπτο. Έχουμε 10 λεπτά επί 60, 600 δευτερόλεπτα. Το 600 λοιπόν είναι το 6 επί 10, 2 μηδενικά δεν είναι, 6 επί 10 στη Δευτέρα. Σωστά το βρήκαμε με τον υπολογισμό, με την προσέγγιση που κάναμε, με τον άλλο τρόπο που δουλέψαμε, κοιτώντας ποια είναι η μεγαλύτερη διάρκεια. Δέλτα, ηλικία μου 12 χρονών. 12 επί 365 επί
24 ώρες που έχει μέρα επί 60 λεπτά που έχει ώρα επί 60 δευτερόλεπτα που έχει ώρα 378 432 χιλιάδες ίσον 3,7 3,7 επί 10 στην 8η 10 στην 8η επειδή πήγαμε πόσες θέσεις πίσω 8 θέσεις πούντες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και γράψαμε 3,7 και έχουμε το ε το οποίο είναι ένας νέος 24 ετών, οπότε έχουμε 24 χρόνια επί 365 ημέρες επί 24 ώρες επί 60 λεπτά η ώρα επί 60 δευτερόλεπτα 756 864 μας έφαγε πολύ χρόνο αυτή η άσκηση 864 χιλιάδες και είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 θέσεις πίσω οπότε 7, στρογγυλοποιούμε 4 7,4 επί 10 στην 8η εδώ βλέπουμε 7,5 προφανώς έχουμε κάνει κάποιο λάθος στους υπολογισμούς να το ξαναδούμε 24 επί 365 επί 20 4 ώρες επί 60 επί 60 ίσον σωστά άσκηση 5 να γράψεις με αριθμό τα πιο κάτω μεγέθη σε χιλιόμετρα το διάστημα ανάμεσα στους γαλαξίες είναι 10 στην 23 χιλιόμετρα πώς θα το κάνουμε αριθμό θα γράψουμε το 1 και πόσα μηδενικά και 23 μηδενικά 1, 2, 3 7, 8, 9, 10 και το χωρίζουμε ανά 3 από το τέλος προς την αρχή για να είναι σωστός ο αριθμός μας το μέγεθος του γαλαξία μας 10 στην 18η γράφουμε το 1 και βάζουμε 18 μηδενικά χωρίζουμε ανά 3 και πως θα το διαβάσουμε τον αριθμό αυτόν που είναι τόσο μεγάλος αν σου ζητάγανε να το διαβάσεις τι θα έκανες, θα πήγαινες από το τέλος να μετρήσεις μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, τετράκις εκατομμύρια και θα πεις ένα πεντάκις εκατομμύρια. Ένα πεντάκις εκατομμύρια. Το κοντινότερο στη γη άστρο 10 στη 13η, 1 και 13 μηδενικά. Το γράφουμε, το χωρίζουμε ανά 3 από το τέλος και θέλοντας να το διαβάσουμε πάμε να δούμε μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, 10 τρισεκατομμύρια.
Το μέγεθος του ηλιακού μας συστήματος 10 στην 9η 1 και 9 μηδενικά 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Το διαβάζουμε μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Το μέγεθος του ήλιου 10 στην 6η 1 και 6 μηδενικά 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα και το μέγεθος της γης 1,2. Το 1,2 το κάνουμε 12 και έχουμε βγάλει ένα μηδενικό από τα 4 που είναι 10 στην τετάρτη και θα βάλουμε άλλα 3 μηδενικά, 12.000 χιλιόμετρα. Πρόβλημα πρώτο, η ημιπερίοδος ζωής, η μισή ζωή δηλαδή, ενός ραδιενεργού υλικού ισοτόπου, ισότοπο λέγεται το ραδιενεργό υλικό, ένα υλικό δηλαδή το οποίο έχει ραδιενέργεια, η μισή του ζωή, είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε η μισή ποσότητα του ισοτόπου να αποσυντεθεί, να μην είναι πλέον ραδιενεργό, να χάσει τη ραδιενέργειά του. Η ημιπερίοδος ζωής του ουράνιου είναι μείον 230, του ουράνιου μείον 238, είναι 4,5 επί 10 στην 9η χρόνια. Η ημιπερίοδος ζωής του ουράνιου μείον 234 είναι άλλο ουράνιο αυτό, το ένα είναι 238, το άλλο είναι 234, είναι 2,5 επί 10 στην 5η χρόνια. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η περίοδος ζωής του ουράνιου μείον 238 από εκείνη του ουράνιου μείον 234? Για να κάνουμε υπολογισμούς θα γράψουμε πρώτα, θα μετατρέψουμε τους αριθμούς από δυνάμεις του 10 σε αριθμούς. Άρα λοιπόν 4,5 θα γίνει 45, ήδη πήγαμε μία θέση δεξιά την υποδιαστολή, οπότε πολλαπλασιάσαμε με το 10. Από τα 9 βγάζουμε το 1, έχουμε άλλα 8. Και 8 μηδενικά, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Χωρίζουμε το τέλος και βλέπουμε ότι είναι μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια χρόνια, ενώ το 2,5 γίνεται 25 και έχουμε άλλα 4 μηδενικά, αφού από τα 5 αφαιρούμε ένα που πήγε, το 2,5 έγινε 25, 250.000. Για να δούμε πόσες φορές είναι μεγαλύτερο το 4 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια από τις 250.000, τι πράξη θα κάνουμε? Θα κάνουμε διαίρεση. 4, 500 δια 250.000 και άμα το χτυπήσεις στον υπολογιστή θα δεις ότι είναι 18.000. Άρα είναι 18.000 μεγαλύτερη ημιπερίοδος ζωής, ή αν θες να το εκφράσεις με δύναμη, πώς θα το πεις? Αν το πούμε 1,8 επί πόσα, 3 τα μηδενικά και μία θέση που πήγαμε το 18 να το κάνουμε 1,8, 3, 4 θέσεις πήγαμε δεξιά την υποδιαστολή, οπότε επί 10 εις την τετάρτη. Απάντηση, το ουράνιο μείον 238 έχει 18.000 φορές ή 1,8 επί 10 εις την τετάρτη μεγαλύτερη ημιπερίοδο ζωής, εννοείται από το ουράνιο μείον 234.